Καταρχάς να ευχηθώ για τους εορτάζοντες της Εκατερίνης όλες που γιορτάζουν και τις οικογένειες που γιορτάζουν. Βέβαια η Αγία Εκατερίνη γιορτάζει, αλλά εμείς τιμούμε την Αγία Εκατερίνη και έχουμε πολλές φορές ότι για να τιμήσεις έναν Άγιο μία Αγία πρέπει να τον μιμηθείς, να τον μιμηθούμε τους Αγίους. Δεν υπάρχει καμία άλλη τιμή. Καλά είναι και τα κεράσματα και τα φαγητά και τα κεράσματα, όλα αυτά που κάνουμε και στην εκκλησία που πάμε, αλλά αν δεν τιμήσουμε με την μνήμη, δηλαδή να τους μιμηθούμε, δεν ωφελεί τίποτα. Γι' αυτό και στον Απόστολο σήμερα ακούσαμε όσοι εις Χριστόν ευαπτίσθητε, Χριστόν ενεδίσαστε. Αλλά για να γίνουν αυτά πράξη και να έχουμε συνείδηση για αυτά που λέμε, δεν πρέπει να είμαστε όχλος. Και σήμερα στο Ευαγγέλιο λέει ότι οικολούθη τον Χριστό πολύς όχλος και των συνέθλιβων. Όταν θες να υποτιμήσεις ένα λαό, λες είναι όχλος. Όχλος σημαίνει ότι δεν σκέφτομαι, δεν έχω σκέψη, δεν έχω συνείδηση, δεν έχω... κυβερνούν τα πάθη, δεν κυβερνάει το μυαλό. Ο νους λέγεται αυτοκράτορας και ένα πράγμα που ξεχώρισε τους Έλληνες 3.000 χρόνια είναι το μυαλό. Και δυστυχώς εμείς που είχαμε και έχουμε μυαλό, έχουμε νου δηλαδή, θα πεις όλοι, την ελληνική παιδεία την έχουν αυτοί που δεν είναι γραμμένοι στα αυτό της Έλληνες, αυτοί οι οποίοι την κατέχουν, που αγαπούν τη σοφία των Ελλήνων. Οι Έλληνες διακρινόταν και τη σοφία τους. Και γι' αυτό αναπτυχθήκαν επιστήμες και όλος αυτός ο μεγάλος πολιτισμός και όλοι οι Δύσεις, το έχουμε πει κατ' επανάληψη, ότι τι υπάρχει τον ελληνικό πολιτισμό. Πρώτοι οι Ρωμαίοι από τον Μέγα Αλέξανδρο και μέχρι σήμερα όλος ο δυτικός πολιτισμός τι είναι, είναι η συνέχεια των Ελλήνων. Αλλά εμείς μείναμε χωρίς όμως αυτήν την ταυτότητα που μας ακολουθούσε χιλιάδες χρόνια, γιατί μετά από την πτώση και την άλωση της Κωνσταντινούπολης, τι είχαμε, είχαμε την αναγέννηση στην Ευρώπη, φύγαν όλοι οι μορφωμένοι και σπουδαίοι λόγοι και επιστήμονες και φτιάξαν την Ευρώπη, τον σημερινό δυτικό πολιτισμό, αυτό που είναι. Αλλά δυστυχώς όμως ο δυτικός πολιτισμός πήρε όλα αυτά τα σπουδαία των Ελλήνων, τη γνώση, τη σοφία, τις επιστήμες, αλλά καταλήξαν όλα αυτά όμως εδώ. Δηλαδή, ο πραγματικός επιστήμονας δεν είναι αυτός που έχει το μυαλό του στο κέρδος. Τα χρήματα εργαλείο είναι, χρειάζονται. Αλλά δεν είναι σκοπός, δεν είναι αυτός ο σκοπός. Τέλος πάντων, και αναφέρομαι στο Ευαγγέλιο το ότι ακολουθούσε τον Χριστό όχλος και τον συνέδλιβον. Αλλά όμως, εκεί που τον συνέδλιβαν όλοι αυτοί οι άνθρωποι, μία γυναίκα μορφή, η οποία είχε το πρόβλημα αυτό της υγείας, που δαπάνησε, λέει, την περιουσία της όλους τους γιατρούς και δεν είδε την υγεία της. Και πήγε μέσα εκεί στο πλήθος τον όχλο και άγγιξε λίγο το ημάτιο του Χριστού. Μα τόσους κόσμους τον περιέβαλε και όπως είπαμε όχλος. Αυτό που πήρε αυτή η γυναίκα δεν πήρε κανένας. Πόσοι άνθρωποι πάνε στην Παναγία, την δίνουν και σε τόσα άλλα προσκυνήματα. Πάνε μπουσουλώντας, πάνε να ανάβουν κεριά, λαμπάδες, νηστεύουν, δεν γίνει κανένα θαύμα. Λέει κάποιος ή λένε κάποιοι, δεν θέλει ο Θεός. Εμείς δεν θέλουμε. Διότι είμαστε όχλος. Και εκείνα τα χρόνια του Χριστό τρέχανε από κοντά. Αλλά όχλους όμως. Δεν είχαν συνείδηση ποιος είναι. Που περιέργεια πηγαίνουν. Ακούσαν ότι υπάρχει ένας κανθάμων, πάμε κι εμείς εκεί. Δεν πήγαν με συνείδηση. Αυτή η γυναίκα πήγε με πραγματική συνείδηση. Ένιωσε μέσα της, θα πεις το ένιωσε από μέσα, που είχε την προαίρεση αυτή η γυναίκα. Και ο Θεός την φώτισε να καταλάβει ποιος είναι αυτός ο άνθρωπος. Δεν τον ενόχλησε, δεν τον είπε εγώ έχω πρόβλημα, εγώ... τίποτα τον είπε. Και το έχω πει πολλές φορές ότι όταν ειδικά οι γυναίκες θέλουν να σου πω και να μην πει, τι να μην πεις, σε τρελαίνουν το κεφάλι.
Λένε και δεν καταλαβαίνεις τίποτα, δηλαδή, δεν καταλαβαίνουν ήδη. Θα πας σε ένα δικαστήριο και έχεις μια δύσκολη υπόθεση. Πρέπει αυτός που θα σε υπερασπίζεται, ένας καλός δικηγόρος, πρέπει να πει δύο λόγια και να καταλάβει. Και ο δικαστής, οι δικαστές και ο κόσμος και να τακτοποιηθεί το πρόβλημα με δύο κουβέντες. Αυτήν όμως δεν χρειάζεται να πει τίποτα στον Χριστό. Τι να πει στον Θεό. Γι' αυτό και ένα πράγμα το οποίο δεν το γνωρίζουμε όλοι οι κοσμικοί, γι' αυτό είμαστε όχλους, μιλάμε, θέλω να μιλάμε και με θόρυβο. Και τι λέμε όταν γίνεται θόρυβος, χάβρα των Ιουδαίων. Όχλος δεν είναι, δεν τιμά τον άνθρωπο, τα λες, αυτή είναι όχλος. Είναι υποτιμητικό, είναι βαρύ. Οι Έλληνες δεν ήταν ποτέ όχλος. Για τους Εβραίους το έχουν πει. Γιατί όταν ο Χριστός βρέθηκε ενώπιν του Πιλάτου και οι Εβραίοι θέλαν να το σταυρώσουν, τι γινόταν εκεί, οχλαγωγία, χαμός, χάος γινόταν εκεί πέρα. Γιατί κυριαρχούσαν τα πάθη. Όχλος ήσουν πάθη, δεν υπάρχει μυαλό. Τα πάθη λέγονται άλογα. Δεν έχουν μυαλό. Τα πάθη λειτουργούν όταν το μυαλό δεν λειτουργεί. Όταν το μυαλό λειτουργεί, τα πάθη δεν λειτουργούν. Λοιπόν, και θέλω να πω ότι αυτή η γυναίκα δεν είπε απολύτως τίποτε, μέσα της μυστικά είχε αυτή την πίστη στο ποιος είναι αυτός ο άνθρωπος που έβλεπε μπροστά της. Και λίγο τον άνοιξε από το ημάτιο και λέει, ποιος μ' άνοιξε, και του λένε οι μαθητές. Τι ποιος άνοιξε, εδώ συνθλίβουν τα πλήθη και λες. Έφυγε δύναμη από πάνω μου, αλλά πήγε, πού, όχι στον όχλο, σε ένα πρόσωπο. Γι' αυτό και τα θαύματα δεν γίνονται στους πολλούς, σε λίγους. Σε αυτοί που έχουν συνείδηση, που γνωρίζουν πολύ καλά πού απευθύνονται και τι θέλουν. Ακόμα και αυτή είναι η μωρούσα, τι ήθελε, την υγεία της ήθελε, την σωματική. Δεν είναι το καλύτερο. Οι Άγιοι δεν θέλαν τίποτε, ούτε σωματική υγεία, το μόνο που θέλουν το έλεος του Θεού. Μεγάλο πράγμα η υγεία. Λέω πολλές φορές και προσφάτως περνούσαμε από ένα νοσοκομείο και λέω έχει συνείδηση ο κάθε άνθρωπος που περνάει έξω από ένα νοσοκομείο υγιής. Να κοιτάξει λίγο έτσι να πει τι γίνεται εκεί μέσα. Πόσοι άνθρωποι που φέρουν. Περνάμε αχάλα εκεί. Σαν να τη σειρά θα πεις και εσύ μέσα εκεί. Και μετά να λες τι έχω πάθει και που βρέθηκα. Και λες τι μεγάλο πράγμα υγεία. Έτσι κι αυτή πήγε στον ιατρό και των ψυχών και των σωμάτων. Ξόδεψε όλη την περιουσία, δεν έγινε καλά. Θα πει κάποιος, τώρα τι επιστήμη υπήρχε, τι ιατρική, τι λες. Γιατί σήμερα με έχεις ένα πρόβλημα σοβαρό, θα σου κάνει καλά επιστήμη. Μα άκουσε δέψε όλα τα λεφτά, όπως και ο Νάση, πώς θα δείτε να σας δώσω κάτι καλά το παιδί μου. Έγινε καλά. Ο άνθρωπος υπόκειται στη φθορά. Από την ώρα που θα γεννηθεί, μέχρι που όσο τον έχει ο Θεός, προβλήματα, ειδικά στο σώμα, στην υγεία. Ξεκινάς από μικρό παιδί, τι έχουν τα μικρά τα παιδιά. Το πρώτο πράγμα είναι, μόλις πιάσεις ο χειμώνας, πρέπει να έχεις τον γιατρό αγκαζέ. Τα φάρμακα, τις επιβιώσεις. Λοιπόν, θα πεις έτσι είναι ο άνθρωπος. Χωρίς τη χάρη, γι' αυτό είμαστε έτσι. Οι Άγιοι, άμα διαβάσετε το βίο των Αγίων, μπορεί να ήταν κατά παραχώρηση θεοφυλάστηνοι κάποιοι Άγιοι, αλλά οι περισσότεροι από την ώρα που πλησιάζαν συνειδητά τον Χριστό, όπως η Μωρούσα, θα έρθει η δύναμη του Θεού πάνω σου και δεν έχεις ανάγκη κανέναν δίπλα. Καμιά φορά ενεργεί και κρυφά και μυστικά ο Θεός, πας στον γιατρό και φαίνεται και ότι βοήθησε και ο γιατρός. Μα ο γιατρός λέει, πολλές φορές σε δύσκολες περιπτώσεις, πιθανότητες είναι λίγες. Μετά όταν γίνεσαι καλά, βοήθησε και ο Θεός. Ότι ο γιατρός καταλαβαίνει, κανένας δεν καταλαβαίνει. Γιατί ο ταπεινός Ιησούς ήρθε κάτι στη γη με έναν τρόπο αθόρυβο. Δεν έκανε δώρο. Μόνο ο διάολος κάνει δώρο.
Και σήμερα βλέπουμε όλη αυτή την αταξία που γίνεται, ειδικά τα τελευταία αυτή τρία χρόνια με τον κορονοϊό, ότι κάναν όλο τον πλανήτη όχλο. Το μυαλό δεν λειτουργούσε. Φοβήσαν τον κόσμο και μόλις ήρθε ο φόβος, όχλος έγινε ο άνθρωπος. Μπρε την δράση με λογική, μπορεί να πει πανικό. Λοιπόν να αντιδράσουν με νόμο. Ποιοι αυτοί που έχουν πίστη πραγματικά στον Χριστό. Και δεν φοβάνε. Όλοι λένε φοβάσαι, δεν φοβάσαι, μην πιθάνεις. Δεν θα πιθάνουν. Το πρόβλημα ένα είναι. Ούτε οι ιώσεις, ούτε οι γρήπες, ούτε οι καρκίνοι, η αμαρτία. Τίποτα, κανένα άλλο πρόβλημα δεν έχει ο άνθρωπος. Τα άλλα είναι για να μας ξυπνάνε ότι έχουμε πρόβλημα που δεν είμαστε τακτοποιημένοι απέναντι στον Χριστό. Και αυτή η γυναίκα πήγε με πίστη και πήρε την υγεία της αμέσως. Γιατί εξήλθε δύναμης, λέει. Εγώ ξέρω ανθρώπους που έχουν αισθανθεί αυτή την δύναμη και την ευλογία του Θεού. Πολύ, λίγο όχι πολύ. Εάν ο άνθρωπος αφήσει τις φοβίες και τους λογισμούς και πώς και τι, και πει τι, Θεός είναι. Άμα θέλει να ζήσουν, ζήσουν. Αυτό το διάστημα ήταν λυπηρό αυτό που είδαν τα ματάκια μου. Και τα έρθατε κι εσείς. Γίναμε όχλος. Οι Έλληνες δεν είναι όχλος. Έχουν μυαλό. Και η νέα τάξη πραγμάτων, η παγκόσμια ποιήση, για να επικρατήσει, πρέπει να κάνει όλους τους ανθρώπους όχλο. Έχει ένα υπόδειο. Το υπόδειο αυτό λέγεται Έλληνας. Θα πεις, α, εδώ μας έχουν σακατέψει, δεν μας άφησαν τίποτα. Πάει Ελλάδα, δηλαδή, ότι οι Έλληνες έχουν τη σχολεία, την παιδεία, την οικονομία. Αυτοί έχουν τέτοιο φόβο, διότι η ελληνική σκέψη και η ελληνική δύναμη δεν είναι μόνο σε αυτό το χώρο που λέγεται Ελλάδα. Υπάρχουν άνθρωποι που δεν είναι Έλληνες και αγαπούν την ελληνική παιδεία, την ελληνική σκέψη. Αυτή είναι η δύναμη των Ελλήνων. Δεν έχουμε σύνορα και όρια εμείς, οι Έλληνες. Έχουμε τέτοια δύναμη, διότι Ελλάδα δεν είναι ο χώρος, δεν είμαστε εμείς. Είναι ο ελληνικός λόγος, ο ελληνικός πολιτισμός, από τον Όμηρο μέχρι σήμερα. Και αυτό αποδείχθηκε περίτρανα στα χρόνια του Μεγάλου Αλεξάνδρου, που είχαμε τους Αλεξανδρινούς χώρους, την ελληνιστική περίοδο αυτή, όπου διαδόθηκε ο πολιτισμός ο ελληνικός στα πέρατα της Οικουμένης, σε όλο τον τότε γνωστό κόσμο. Έφτασε μέχρι την Ινδία. Δεν έχασε καμία μάχη και ένας λόγος ήταν που έκανε αυτή την εκστρατεία να καταλύσει το περσικό κράτος, την περσική αυτοκρατορία και να πάψει αυτή η βαρβαρότητα αυτών των λαών και εθνών προς τον χώρο της Ελλάδος, προς τον χώρο της Ευρώπης. Και με τον πολιτισμό τον ελληνικό, γιατί δεν υπήρχαν προβλήματα και λάθη, δεν γίνεται εκείνη την εποχή, τα πράγματα ήταν δύσκολα. Μόνο με τον πόλεμο και με το ξύφους λυνόταν τα προβλήματα αυτού και όταν πήγε στον γόρδιο δεσμό εκεί πέρα, δεν πήγε με τα χέρια να λύσει τον κόβο, ξύφους, ντάν, και τον έλυσε. Και σήμερα πάλι με το ξύφος θα λυθεί. Είτε θα είναι άνθρωποι αυτοί, είτε ο Θεός θα επέμβει. Λοιπόν, και η πρώτη παγκοσμιοποίηση, γιατί μιλάμε για παγκοσμιοποίηση, τι θέλει να κάνει, πρέπει να μας κάνει όχλος. Η πρώτη παγκοσμιοποίηση έγινε από τον Μέγα Αλέξανδρο τους Έλληνες, αλλά τους λαούς δεν τους κάναν όχλους. Τους όχλους τους κάναν ανθρώπους πολιτισμένους. Και η δεύτερη παγκοσμιοποίηση που έγινε ήταν ο χριστιανισμός. Και ποιο έχει όχημα, πάλι την Ελλάδα, τον ελληνικό λόγο, την ελληνική σκέψη. Το Ευαγγέλιο στα ελληνικά γράφτηκε. Πώς θα μπορούσε να εξαπλωθεί το Ευαγγέλιο ο χριστιανισμός. Το όχημα ήταν πάλι οι Έλληνες. Παγκοσμιοποίηση χωρίς την Ελλάδα δεν γίνεται. Αυτοί θέλουν να γκρεμίσουν την Ελλάδα για να κάνουν παγκοσμιοποίηση.
Αυτό είναι ένα πρόβλημα. Δεν θα μπορέσουν ποτέ να καταφέρουν να κάνουν αυτό που κάνανε οι Έλληνες αυτοί οι άνθρωποι που δεν έχουν αυτοί ούτε... Δεν ανήκουν αυτοί ούτε σε έθνη, ούτε σε θρησκείες, ούτε πως αυτοί έχουν θρησκεία το χρήμα, έχουν θρησκεία το διάβολο. Και μας στέλνουν όχλους. Είναι σοβαρό. Το Ευαγγέλιο μιλάει για όχλο. Το Χριστό ακόμα και τότε οι Εβραίοι δεν τον αντιμετωπίσαν συνειδητά ποιος είναι. Πήγαν σαν όχλους, δεν καταλαβαίναν. Απλά από θόρυβο και από τόρο. Μία γυναίκα πήγε συνειδητά να πάρει αυτό που μπορούσε και έγινε. Γι' αυτό και δυστυχώς ο Χριστός για τους Εβραίους δυστυχώς, ευτυχώς για εμάς τους Έλληνες, και τι λέει, ήρθα όχι για να σας χωρίσω αλλά να σας ενώσω. Στο όνομα του Χριστού δεν υπάρχει ούτε Ιουδαίος όπως είπε ο Απόστολος, ούτε Έλλην ούτε Σκήθης. Εν το όνομα του Χριστού και ήρθε να μας εξαγοράσει από τον νόμο που σας ακούσουμε στον Απόστολο και να μας κάνει παιδιά της χάριτος. Όσοι βαπτιστήκαμε συνειδητά, κανένας, το έχω πει πόσες φορές, ποιος θυμάται αν βαπτίστηκε και τι βαπτίστηκε, δεν ξέρω παιδάκι μικρό, τι να ξέρω εγώ. Μετά στην πορεία, έμαθες τίποτα, τι αμάθεις, ποιος μάθει, τίποτα δεν είπα, να λέμε την αλήθεια. Ποτέ δεν μάθαμε, δεν έχει κατήκηση ποτέ. Γι' αυτό δυστυχώς, ο όχλος εκείνης εποχής πάει να γίνει και σήμερα. Αλλά τι έκανε όμως η χάρις του Τριαδικού Θεού, συμφέρει εμάς λέει να είναι απέλθω. Και όταν ο Χριστός τελείωσε την αποστολή του στη γη, σταυρώθηκε, αναστήθηκε, ανελήφθη, υποσχέθηκε να στείλει το Άγιο Πνεύμα. Και τι έγινε? Όταν ήρθε το Άγιο Πνεύμα στους 12 Αποστόλους και πήρε το λόγο ο Πέτρος να μιλήσει, από κάτι ήταν όχλος. Όχλος ήταν. Αλλά επειδή ήρθε το έλεος του Θεού, ο όχλος μετατράπηκε σε εκκλησία. Διότι αυτοί που ακούγαν τον Πέτρο ήταν ο όχλος που σταύρωσε τον Χριστό. Και τους είπαν εκεί πέρα, τι πείσουμε αδελφοί, να μετανοήσετε για αυτό που κάνατε εν αγνία σας όλοι και να πιστέψετε στον Χριστό ως σωτήρα. Και πράγματι είχαμε την πρώτη εκκλησία με 3.000 πιστούς και ο όχλος έγινε εκκλησία και σήμερα η Νέα Τάξη Πραγμάτων πάει να κάνει την εκκλησία όχλο. Πώς? Με τον τρόπο αυτόν που ζούμε δεν θα καταλάβουμε και δεν έχουμε καταλάβει ότι γίναμε όχλος. Χάσαμε την πραγματική πίστη στον Χριστό. Εκείνη την εποχή μία εμφανίστηκε γυναίκα που να έχει πίστη. Όλοι οι άλλοι δεν καταλαβαίνουν ποιος ήταν. Απλά τον συντλίβαν και πήγαν από περιέργεια. Θα μου πείτε, Πάτερ Γιώργη, αυτά συμβαίνουν και σήμερα, ναι. Ο Άγιος Προφύρος έλεγε μεταλείπεις όταν ζούσε. Στενοχωριέμαι πάρα πολύ. Γιατί ο Θεός με χαρίτουζε και με έδωσε τέτοια χαρίσματα για να βοηθήσω τον κόσμο, την Εκκλησία και έρχονται εδώ να με δουν, λέει, ως μάγο. Άρα τι γίναμε, όχλος. Και αυτά είναι τα λόγια όχι του Παπαγιώργη, του Αγίου Πορφυρίου. Ακόμα και αυτοί που επικαλούνται τον Πορφύριο και λένε ότι εγώ είμαι τον Πορφύριο, τα έργα μας δεν δηλώνουν ότι είμαστε η Εκκλησία αλλά όχλος. Κυριαρχούν τα πάθη και δυστυχώς ο Άγιος Πορφύριος είχε πει ότι τότε αυτό που ήθελε να κάνει τον εμπόδισαν οι άνθρωποι, ο όχλος δηλαδή, και δεν μπόρεσε να το πραγματοποιήσει. Κάτι πολύ σπουδαίο, ίσως μοναδικό. Εισάξω των πράξεων των Αποστόλων. Αλλά ξεπερνούσε τα προβλήματα μυστικά με πολύ προσευχή. Αλλά όμως ο Θεός θα βάλει φανερά λέει, το χέρι του και θα πραγματοποιηθεί αυτό που οραματίστηκα. Δεν ξέρω αν είναι πολλοί αυτοί που το πιστεύουν ότι αυτό που ήθελε να κάνει ο Άγιος Προφύρος δεν ήταν κάτι μικρό περιορισμένο σε ένα μοναστηράκι. Στο μίλησε. Απλά το μίλησε θα αποτελέσει αργότερα το κέντρο που να εξαπλωθεί
πραγματικά ο λόγος του Θεού στα πέρατα της Οικουμένης και να παίξει σπουδαίο ρόλο στο να αφυπνιστεί και να επαναευαγγελίσει πάλι τον κόσμο. Δεν είμαστε άνθρωποι του Ευαγγελίου. Δεν είμαστε δυστυχώς εμείς η Εκκλησία συνειδητοποιημένοι χριστιανοί. Και φάνηκε τα 3 χρόνια αυτά. Χαοτική κατάσταση. Αυτό το πράγμα είναι παράδειγμα. Χρησιμοποίησε ο διάολος τι του φόβου, μια αρρώστια. Γιατί οι Απόστολοι του βάλαν στα πόδια. Και ποιο λόγο με τις πιάσουν και τις σκοτώσουν. Μετά όμως, προς την Πεντηκοστή τι κάνουν. Δεν φοβόταν καθόλου. Σταυρικό θάνατο όλοι. Εμείς έχουμε αυτό που είχαν οι Απόστολοι από την Πεντηκοστή. Άρα δεν έγινε η Πεντηκοστή. Να λέμε τα πράγματα με το όνομά τους. Δεν είμαστε άνθρωποι χριστιανοί της Πεντηκοστής. Όχι πεντηκοστιανοί, είναι πλανημένοι. Η Εκκλησία έχει την αληθινή Πεντηκοστή. Και την ζήσαν μέχρι και σήμερα οι Άγιοι. Και ο Άγιος Πορφύριος είπε μικρό παιδάκι, 15 ετών, έζησα την Πεντηκοστή που ζήσαν οι Άγιοι Απόστολοι μέσα από έναν Άγιο άλλον. Το Γέρο Δημά, έναν Ρώσο ασκητή που πήρε τη χάρη από αυτόν. Και την πήρε όχι τζάμπα, γιατί ήταν άξιος. Και το επαναλαμβάνω πάλι, δεν την πήρε τη χάρη και η Πεντηκοστή δεν έγινε από τους γεροντάδες του. Από έναν άλλον γέροντα, ποτέ του είναι και γέροντα. Και κοντά στον Άγιο Προφύριο πήγαμε πολύ. Αλλά την Πεντηκοστή όμως δεν την έζησε σχεδόν κανένας. Και αυτοί που λένε για Πορφύριο, αν δεν έχουν ζήσει την Πεντηκοστή, να μην ξαναμιλάνε για Πορφύριο. Ο Άγιος Πορφύριος, όταν τον γνώρισα, τρελάθηκα. Δεν ήξερα γιατί τρελάθηκα. 1985, 10-12 Δεκεμβρίου είχα πάει. Και όταν λέω τρελάθηκα, έχασα το μυαλό μου, με την καλή την έννοια. Και μετά από χρόνια έμαθα που είπε σε ένα πρόσωπο, που ρωτούσε περιέργως να μάθει, γιατί οι γυναίκες είναι περίεργες που λέει, τι σε έκανε παιδί μου ο Πορφύριος. Μου πήγε στον ουρανό, έλεγα. Τι να πω, έλεγα. Διάφορα. Και όταν έφτασε στην Αθήνα που εμείς την πήγαμε, μια άγνωστη γυναίκα, με την ευλογία του Αγίου την πήραμε και την πήγαμε στην Αθήνα, εκεί στον ηλεκτρικό στην Κηφισιά, πήγε σπίτι της και μετά από 10 χρόνια που ήρθε στα Τρίκαλα να δει και τον πατέρα μου, που είχε την αρρώστια, την επάρτη νόσου. Το καρκίνο, αδίκη μένα, μου λέει, Πάτερ Γιώργη, θυμάσαι όταν με πήγες. Με πήγατε στην Αθήνα που είδες τον Πορφύριο και τον γνώρισε και τη φορά, ναι. Και σε ρωτούσα, τι σε έκανε ο Πορφύριος και με έλεγες αυτά που έλεγες, που ήσαν τρελός από χαρά. Μόλις μπήκα στο σπίτι μέσα και βάζω το κλειδί στην πόρτα και ανοίγω την πόρτα και μπαίνω μέσα, τρέμει το τηλέφωνο. Ποιος ήταν ο Πορφύριος, που παρακολουθούσε τα πάντα. Ρωτούσε αυτή να μάθει από μένα, τι έπαθε. Πού να καταλάβω εγώ. Ο Μόνικα τρελαθεί από τη χαρά. Και ο Πορφύριος την πήρε ο Άγιος να την πει αυτήν τι έπαθα εγώ. Και λέει αυτή, τι του κάνατε του παιδιά μου. Είχαμε Πεντηκοστή μωρέ. Μεθύσει με μεστομένο ίνου. Μέθυσε με Άγιο Πνεύμα παιδί μου. Και μου λέει ένας παπάς εμείς μεθάμε με Τσίπρα μόνο λέει. Παπάδες. Χαμός γίνει. Όσοι ήταν μισθοί, πέραν τις μισθοί, πήγαιναν για παπάδες. Τώρα που κόπηκαν μισθοί, πάει μία να νιωρίσει χωρίς παπάδες, εξαφανιστούν όλοι, αν μην κάνεις τίποτα. Λοιπόν, την Πεντηκοστή ποιος την ζει. Λες και ήρθε εγώ, ήρθε ο Άγιος Πορφύριος, ήρθε ο Θεός. Αλλά ο Θεός τη βλέπει την προαίρεση. Εύχομαι από καρδίας. Σήμερα της Αγίας Εκατερίνης που κι αυτή ήταν μια πρικισμένη γυναίκα εκείνη την εποχή με πλούτο, βασιλοπούλα ήταν, με γνώση, ήταν μορφωμένη γυναίκα, αλλά δεν γνώριζε τον αληθινό Θεό τον Χριστό. Και ενώ ήταν μια πανέμορφη γυναίκα, όταν γνωρίστηκε με τον Χριστό, ο Χριστός γύρισε το πρόσωπό του, της έλεγε ότι είσαι άσχημη. Όλοι. Ποιος είναι πιο ωραίος από τον Χριστό. Ωραίος σκάλι παρατουσίους των ανθρώπων. Εμείς ξεγυρέμαστε. Και νομίζουμε ότι ειδικά οι γυναίκες από τη Χιασιδόνη και λιγάκι, κουνιέται και λιγέντε, ότι είναι ωραίες. Άμα δεις τον Χριστό πως είναι,
Θα πεις τον είδες. Κάποιοι τον έχουν δει ακόμα και αυτές τις μέρες. Ωραίο σκάλι παραδοσίου των ανθρώπων. Και όταν συνειδητοποίησε η Αγία Κατερίνη πραγματικά ποιος είναι ο Χριστός, τον αγάπησε εξ όλης καρδίας και δεν ενυμφεύθη, αλλά την ενυμφεύθη ο ίδιος ο Χριστός και τους έδωσε και το δαχτυλίδι. Ότι είναι νύφη του Χριστού αυτή. Μεγαλεία. Θα πεις, πά, αυτά περάσαν. Γιατί να μην γίνουν και τώρα. Τι είπε, άθινε ο Χριστός. Ο Χριστός είναι αναστημένος και ζει στους αιώνες των αιώνων. Αλλά όπως είπα, αποκοσμιοποίηση είναι τάξη πραγμάτων και την Εκκλησία θέλει να την κάνει όχλο. Να μην καταλαβαίνουμε τι μας γίνεται. Λοιπόν, και ο Θεός κουρτίζει μένα να σας κουρτίζω κι εγώ εσάς. Μπας και ξυπνήστε και πείτε, α, μας κουρδεύουν οι άλλοι. Αλλά ο διάβολος ξέρει τι λέει. Α, μη σας κουρδεύει ο παγιός όλος που συστιάζει, λέει, κουρδεύει τον κόσμο. Αυτά λέει αυτός. Λοιπόν, δεν θέλω να πω περισσότερα. Φτάνω αυτά, πολλά είπαμε. Χρόνια πολλά και πάλι. Σε Εκατερίνες που τις γιορτάζουμε, τις γιορτάζουμε, καλά κάνουν. Και με κεράσματα και με φαγητά, αλλά να γιορτάζουμε τους Αγίους με τιμή στη ζωή τους. Να μοιάζουμε τη ζωή τους. Λοιπόν, σας ευχαριστώ πολύ. Και καλό υπόλοιπο Σερακοστή. Διαφώνω τον Ιδρύο Πατέρα του Μόνου. Κύριε Σου Πιστεύω, πώς μου λέει, σου τους έχουν μας ανοίγει.